Να πάμε στα Χανιά και να αναφερθούμε πραγματικά σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δημοτικής Αρχής και της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Βρέθηκε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Σιμανδυράκης, όπως βλέπουμε εδώ, συνομίλησε με ανθρώπους, με ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Έδωσε κόκκινα τριαντάφυλλα αυτό το βιβλίο, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Αντάλλαξαν ευχές. Έτσι δεν είναι. Και τίμησαν και κυρίως δεν ξέχασαν αυτούς τους ανθρώπους. Δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία να δώσουμε έτσι με όμορφο τρόπο ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, είχαμε και κάποιες θεραπείες περιποίησης και ομορφιάς. Καθώς δεν έχει να κάνει ότι κάποιοι είναι ηλικιωμένοι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και Λοιπόν. όλοι έχουμε έτσι την ανάγκη για να περιποιηθούμε τον Και εαυτό να μας. δείξουμε όμορφοι και να νιώσουμε όμορφα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Βαλιράκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας στα Χανιά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλη από τα Χανιά στο όμορφο Ηράκλειο. Για πείτε μας λίγο το κλίμα το οποίο κυριάρχησε στο πλαίσιο της συνάντησης με τους ηλικιωμένους. Τι σας είπα, πώς αισθάνθηκαν και βέβαια αναδεικνύεται και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, έτσι είναι. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερη δράση με σκοπό να δώσει χαρά στις γυναίκες μέλημα των κέντρων. Και δόξα τω Θεώ επιτεύχθη αυτό, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πραγματικά το χάρηκαν πάρα πολύ οι γυναίκες που συμμετείχαν στη δράση. Η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι μια ξεχωριστή μέρα. Τιμάμε φυσικά τους αγώνες του κινήματος που είχε γίνει τότε στη Νέα Υόρκη και προσπάθησαν οι γυναίκες να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. Τώρα αυτό φυσικά στις μέρες μας δεν ισχύει και τόσο πολύ, ειδικά στις δυτικές αναπτυγμένες χώρες. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να τιμούμε αφενός τους αγώνες της τότε εποχής, αλλά και να τιμάμε και το ρόλο της γυναίκας και την προσφορά της στην οικογένεια πρώτα απ' όλα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, αλλά και σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε μαζί με την ομάδα του ΔΟΚΙΠ, που δόξα τω Θεώ είμαι τυχερός αυτό γιατί έχω μια εξαιρετική ομάδα από την προϊσταμένη, την κυρία Κουνελάκη και την Κατερίνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους υπηρεσιακούς αλλά και από τους εργαζόμενους. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη δράση, στην οποία συνεργαστήκαμε με το δεύτερο ΕΠΑΛ Χανίων. Επισκέφτηκαν τα κέντρα μας μαθήτριες από το ΕΠΑΛ, ειδικά από το τμήμα αισθητικής και κομμωτικής, οι οποίες περιποιήθηκαν τις εορτάζουσες και στη συνέχεια προσφέραμε σε όλες από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ξέρουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας αλλά και από όλους τους πολιτισμούς ότι το κόκκινο τριαντάφυλλο συμβολίζει τη βαθιά και την αληθινή αγάπη. Με αυτό το σκοπό μοιράσαμε σε όλες ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Στη συνέχεια προσφέρθηκε και κέρασμα. Μουσική δεν μπήκε. Και φυσικά αυτό έγινε λόγω της εθνικής τραγωδίας της προηγούμενης εβδομάδας. Όμως παρόλα αυτά ο κόσμος το χάρηκε ιδιαίτερα. Κύριε Βαλιράκη, επειδή έχετε επικοινωνία με τις γυναίκες και με όλες εκείνες οι οποίες απείλαυσαν αυτό που τους προσφέρατε, τι εισπράξατε, πώς ένιωσαν? Εγώ βλέπω χαμόγελα στις φωτογραφίες. Είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο και εσείς από την πλευρά σας είδατε. Ναι, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να σας το περιγράψω το πώς είδα εγώ. Όμως αυτό που κρατάω και που κράτησα από όλη αυτή την εκδήλωση αυτές τις δύο μέρες είναι κάποια δάκρυα χαρά. Αυτό που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις είναι ο ορισμός αυτό που σας λέω και που σας μεταφέρω. Είδα δάκρυα χαρά. Αυτές οι γυναίκες που μας επισκέφτηκαν πραγματικά το χάρηκαν πάρα πάρα πολύ και αυτό στο κάτω-κάτω είναι και ο σκοπός μας. Και τέτοιες δράσεις μας να τις αγκαλιάζουν τα μέλη μας και να χαίρονται. Αυτές τις δράσεις που να μας δίνουν και εμάς δύναμη να συνεχίσουμε, να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, τι σας είπαν οι ηλικιωμένοι και κάποια κουβέντα η οποία σας άγγιξε και έχει μείνει μέσα σας? Τι μου είπαν? Συνεχώς μου λέγανε χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ και συγχρόνως με αγκάλιαζαν, με φιλούσαν. Δηλαδή το χάρηκαν λες και ήταν μικρά παιδιά. Αυτό με άγγιξε. Δηλαδή, ο τρόπος που μου λέγανε το απλό ευχαριστώ. Μάλιστα. Δηλαδή άλλο να σας το μεταφέρω εγώ τώρα και άλλο να το ζήσει εκείνη τη στιγμή.
Και ξέρετε ότι αυτό είναι. Ο τρόπος μου τα έλεγαν μια άγγιση. Αυτό είναι που μένει στο τέλος. Είναι αυτή η ηθική επιβράβευση που κρατάμε όλοι. Και οι δημοσιογράφοι μετά από χρόνια και εσείς οι αυτοδιοικητικοί. Εύη. Θα έλεγα στον κύριο Βαλιράκη τα χαμόγελα αυτά να είναι όθηση όχι μόνο την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ακριβώς. Να διοργανώνεται τόσο όμορφες πρωτοβουλίες. Ακριβώς. Διακόπηκε η σύνδεση και δεν σας άκουσα καθόλου. Δεν ξέρω αν. Είπαμε, δεν ξέρω, μας ακούτε, κύριε Βαλιράκη. Ναι, τώρα σας ακούω πάλι. Αυτό το οποίο είπαμε είναι αυτά τα χαμόγελα να διατηρηθούν σε καθημερινή βάση. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβερθείτε, είτε έχουμε μία παγκόσμια ημέρα, είτε δεν έχουμε μία παγκόσμια ημέρα. Και αυτός είναι και ο ρόλος και ο στόχος της αυτοδιοίκησης. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.